Κιά σε και νέα, σήμερα 19-νά του, 2022 καλή σα εβδομάδα και τα κορυφαία κύριτου νέα είναι τα εξή και θα ξεκινήσουμε με μια προειδοποίηση από την One Inch, η οποία λέει ότι αν τα χρήματα μα είναι σε πορτοφόλι που αυτό το πορτοφόλι, η διεύθυνσή του, αυτό το μακρινάρι που είναι ουσιαστικά για να στείλετε ή να πάρετε νομίσματα, αυτή η διεύθυνση έχει δημιουργηθεί με το εργαλείο Profanity, τότε να μεταφέρουμε όλα τα χρήματά μα σε διαφορετικό πορτοφόλι που προφανώ να μην έχει η διεύθυνση που έχει δημιουργηθεί από το Profanity. Διότι αυτό το εργαλείο φαίνεται να μπορεί να παραβιαστεί και ήδη έχουν κλαπεί 3,3 εκατομμύρια δολάρια από πορτοφόλια που οι διευθύνσει του δημιουργήθηκαν με αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Οπότε, αν έχετε κάτι τέτοιο, παρακαλώ μεταφέρετε τα χρήματά σα σε άλλο πορτοφόλι για να είστε εσείς πιο ασφαλείς. Και θα συνεχίσουμε στην CFTC που προετοιμάζεται να γίνει αυτή ο επόπτης της κρυπτοαγοράς Και όπως λέει ήδη πολλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εμπορεύματα. Λοιπόν, σύμφωνα με δηλώσεις της στο Κογκρέσο, τα σχέδια της να ρυθμίσει την αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι έτοιμα και έχει δυνατότητα πλήρης εποπτεία της αγοράς. Εάν φυσικά ο προτινόμενος νόμος για την προστασία των καταναλωτών ψηφιακών εμπορευμάτων γίνει νόμος. Οπότε, αν αυτό ο νόμο εγκριθεί εν τέλει, η CFTC είναι έτοιμη να πάρει τα ενία. Και όπω προείπα, λέει ότι πολλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εμπορεύματα. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρο τη ΣΕΚ, ο Γκάρι Γκένσλα, ακόμα γκαρίζει ότι όχι είναι τίτλοι, όχι είναι εμπορεύματα. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό άμα γίνει. Πρώτον, στη λίστα με τα εμπορεύματα, το πρώτο πρώτο είναι το Bitcoin. Και αν το Bitcoin περάσει στην εποπτεία τη CFTC, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά για να δούμε ένα spot Bitcoin. ETF και να δούμε την αγορά των κρυπτονομισμάτων απλά να εκτινάζεται. Και το δεύτερο θετικό είναι ότι αν τα ενία τα πάρει η CFTC εν τέλει, κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο στη λίστα με τα εμπορεύματα θα είναι το Ethereum. Και αν γίνει αυτό, η Ripple, το XRP, είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να νικήσει τη SEC στη δίκη, που το κατηγορεί ότι όχι δεν είναι εμπόρευμα, είναι μετοχή. Και άμα καταφέρει να νικήσει αυτή τη δίκη, πέρα ότι και η τιμή του θα εκτοξευτεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για όλη την αγορά των κρυπτο. Επειδή η SEC δεν θα έχει αυτή τη δικαιολογία. Να πάει στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα και να ενοχλεί ότι είσαι μετοχή, δεν είσαι εμπόρευμα. Και αν το κάνει, τα κρυπτονομίσματα θα έχουν ήδη μια έτοιμη νίκη που θα πάρουν δεδομένα από αυτήν για να περασπιστούν τον εαυτό τη. Αν φυσικά γίνουν όλα αυτά που λέω. Και συνεχίζουμε στον ιδρυτή του Λούνα, τον ντουκουάν ο οποίο σύμφωνα με τι τοπικέ αρχέ τη Σιγκαπούρη δεν βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Και οι αρχέ τον ψάχνουν αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα, που ίσω ο άνθρωπο έχει πάει εκεί για να παραδοθεί. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκεται στη Σιγκαπούρη, που όπω είχα πει στα προηγούμενα επεισόδια, εκεί θα πρέπει να βρίσκεται. Και συνεχίζουμε στα νομίσματά μα με το Καρντάνο, που ήδη από σήμερα ξεκινάει να προετοιμάζεται για τη μεγάλη του αναβάθμιση που θα γίνει στι 22 του μήνα. Και τουλάχιστον τα κρυπτο νέα, λόγω τη αναβάθμιση, όπω έκαναν και με το Ethereum, δεν θα χρησιμοποιούν το δίκτυο του Καρντάνο και οτιδήποτε. Που πάνω στο Cardano. Η αναβάθμιση δεν είναι τόσο μεγάλη και καθοριστική για το Cardano όσο ήταν το Merch για το Ethereum και δεν θεωρώ προσωπικά ότι θα υπάρχουν προβλήματα με την αλυσίδα. Αλλά για να είμαι εγώ ασφαλή, άμα θέλετε το ακολουθείτε, δεν θα χρησιμοποιώ το δίκτυο του Cardano καθόλου. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι αρκετά πτωτική σήμερα με την μεγαλύτερη απογοήτευση αν το Ethereum. Αν και εντάξει, είναι μια τετάρτη μου τέτοιε απώλειε, τουλάχιστον δηλαδή για μένα. Και ο λόγο που είναι τοτική η κρυπτογορά είναι ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Fed που σε δύο μέρε από τώρα θα βγει και θα πει ποιο θα είναι το επιτόκιο στην Αμερική. Και σύμφωνα με προβλέψει επενδυτών, αναλυτών, traders, κατά 80% θεωρούν ότι η Fed θα ανεβάσει το επιτόκιο 0,75%. Ενώ ένα 20% πιστεύω ότι το επιτόκιο μπορεί να ανέβει έω και 1%. Λοιπόν, οι προβλέψει από τα κρυπτονέα είναι οι εξή. Αν βγει η Fed και πει 0,75%, θεωρώ ότι η αγορά θα ανέβει. Και ο λόγο είναι ότι το 80% του κόσμου, των επενδυτών, traders και τα σχετικά, πιστεύουν ότι αυτό θα βγει και θα κάνει Fed. Οπότε, αν βγει και πει αυτό η Fed ότι το επιτόκιο θα ανέβει 0,75%, που είναι κάτι που ήδη αναμένει το 80% τη αγορά, η αγορά θα επιβεβαιωθεί. Οπότε θα δούμε και αύξηση στην αγορά. Αν τώρα βγει και πει 1%, πέρα ότι είναι τραγικό αυτό το νούμερο και τα επιτόκια θα ανέβουν πάρα πολύ, είναι κάτι που αναμένει το μικρότερο ποσοστό τη αγορά. Οπότε, η υπόλοιπη υπόλοιποι θα βρεθούν προεκπλήξεω και μάλλον τότε η αγορά θα πέσει. Αλλά φυσικά υπάρχει και περίπτωση και δεν θα πέσω από τα σύννεφα, μα γίνει κιόλα. Αν θα βγει η Fed και θα πει 0,75% και δούμε πάλι την αγορά να πέσει. Και στο σημείο αυτό, να σα ενημερώσω ότι αν σα άρεσε το προηγούμενο που ακολουθήσατε, παρακαλώ μέρε στα κρυπτονέα διαστόματι και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσω το κανάλι να ανέβει. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 19-9 του -19 2022. Να σα ενημερώσω το προηγούμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εφαιρετικού λόγου. Και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλος του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.